τις ωραιότερες για μένα Ελληνίδες. Είναι πολύ σεξι, αλλά όμως είναι και φοβερή ηθοποιός και βραβευμένη. Και έχουν μεγάλοι, ας πούμε, άνθρωποι του χώρου. Έχουν πει για αυτήν πολύ κολακευτικά πράγματα. Και έχουν και συνεργαστεί μαζί της. Και είναι αυτή η φωνή της που όταν μιλάει, θες να την ακούς, ηρεμή. Έχει έτσι μια χρειά ωραία. Και παίζει και σε πορνογραφική σχέση. Μαζί μας, Δήμητρα Ματσούκα. Καλώς όρισες. Γεια σου Δήμητρα, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Είμαι καλά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Πώς είσαι? Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Μετά το ατύχημα τα ξεπέρασες όλα τώρα. Ναι, έχει περάσει και καιρός, είναι μια χαρά. Τι γίνεται? Τώρα θα μιλήσουμε για πορνογραφία πρωί-πρωί. Ναι, ωραίο είναι, γιατί εντάξει. Αυτό ωραίο είναι, δεν έχει. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Στο έργο με το Μάινα, τι ώρα συναντιέστε στο ξενοδοχείο? Το... Συνήθως, επειδή λέμε καλημέρα και είναι γι' αυτό, το κείμενο. Ναι, νομίζω το ότι είναι πρωί. Έτσι, είναι πρωί, ναι. Άρα έχουν λοιπόν... όρεξη, πρωινή τέτοια συνάντηση. Πότε δουλεύουνε οι δύο? Ποιος ξέρει, δεν το μάθουμε ποτέ. Δεν έχουμε στοιχεία για τους ήρωες και είναι ένα πολύ γοητευτικό κομμάτι του έργου αυτό. Δεν μαθαίνουμε τίποτα. Όπως ξέρετε, πώς κάνατε, μας κάνετε τη τιμή και ήρθατε. Τι ήταν λες, πάρα πολύ ωραία. Και χαρά μας, πώς καλέσατε. Δεν δίνουν στοιχεία ένας για τον άλλον, ούτε καν το όνομά τους. Πόσο μάλλον περισσότερα στοιχεία, πώς είναι το τι επάγγελμα έχουν. Ναι. Δεν μαθαίνουμε τίποτα για τις σειρές. Να πούμε ότι η Δήμητρα πρωταγωνιστεί μαζί με τον Στέλιο Μάινα σε μια εκπληκτική παράσταση που έχει σκηνοθετήσει ο Κωνσταντίνος Μαργουλάκης στην Πορνογραφική Σχέση. Που είναι μια πολύ περίεργη παράσταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, να πούμε λίγο στον κόσμο για να καταλάβει ότι είναι δύο άνθρωποι, ένα άνθρωπο. Εσύ θα τα πει πάλι. Καλύτερα, πες τα εσύ. Μα είναι δυνατόν, βρε Δήμητρα. Όχι, τα λέει πολύ ωραία. Είναι δύο άνθρωποι, ρε παιδί μου, ένα άνθρωπο, μια γυναίκα. Τι να πω. Που δεν ξέρει τίποτα ένα για τον άλλο. Συναντιόνται, έχουν ανταλλάξει κάποια μηνύματα μέσω ίντερνετ. Σωστό. Και βρίσκονται. Γουστάρουν τελικά ένα τον άλλο και βρίσκονται κάθε εβδομάδα. Πάει κάθε εβδομάδα, βρίσκονται στο ίδιο μέρος, στο ίδιο ξενοδοχείο κτλ. Το ζητούμενο είναι μόνο το σεξ. Ναι, αρχικά είναι μόνο το σεξ. Ναι, είναι μετά μια όμως... που βάλει η γυναίκα ίδια. Ναι. Ζητώντας αυτό έναν άντρα για μια καθαρά σεξουαλική σχέση. Και για πόσο καιρό συναντιέστε εν τέλει? Η γυναίκα θυμάται ότι συναντιούνται για 6 μήνες, ο άντρας λέει 4 μήνες. Επίσης η γυναίκα λέει ότι έχει βάλει αγγελία στο ίντερνετ. Ο άντρας λέει ότι βρήκε την αγγελία της σε ένα περιοδικό, αν θυμάστε. Παίζει με τη μνήμη. Και αυτό συμβαίνει και στη ζωή μας, νομίζω. Διαφορετικά αποθηκεύουμε ο καθένας τα γεγονότα. Και... είναι η αντρική πλευρά και η γυναική πλευρά των ίδιων πραγμάτων. Πιθανό. Η φαντασίωση τελικά ήταν αυτή. Είναι κάτι άλλο που εμείς δεν βλέπουμε? Δηλαδή η φαντασίωση είναι της γυναίκας αυτής. Το να πάει με έναν άγνωστο άντρα. Αυτό είναι ή κάτι άλλο? Εσύ πώς το δούλεψες? Εγώ θα ήθελα να είναι αυτό. Μου φαίνεται έτσι λίγο πιο συμπαθής η ίδια. Αλλά προφανώς δεν είναι αυτό. Γιατί κάποια στιγμή όταν αναφέρεται σε μία συζήτηση με φίλες που έκανε και κάθε μία μοιράστηκε τις φαντασιώσεις της, οι οποίες ήταν πολύ πιο... επειδή υπόθηκαν κιόλας, ήταν... αρκετά σκληρές φαντασιώσεις. Οι άλλες πάθαν σοκ. Όταν μίλησε η ίδια για τη φαντασίωση της, κάποιες από αυτές μάλιστα λέει η ίδια ότι την αποφεύγουν μέχρι τώρα. Δεν τις ξαναμίλησα. Οπότε μάλλον δεν πρέπει να είναι αυτό. Δεν μαθαίνουμε ποτέ ούτε και στην ταινία, ούτε και στο θεατρικό, ποια είναι ακριβώς αυτή η φαντασίωση. Και νομίζω ότι όπως κλείνει και το έργο, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί σημασία έχει ότι ό,τι και να ήταν, τελικά ήταν έρωτας. Πριν πάμε στο κομμάτι του έρωτα, δηλαδή εκεί που ερωτεύεστε, να πάμε στο αρχικό κομμάτι που είναι η αναζήτηση του σεξ. Ναι. Πόσο αποδεκτό είναι από την πουριτανική ελληνική κοινωνία ένας άντρας, νομίζω, είναι αποδεκτό να αποζητά μόνο το σεξ σε μια σχέση? Δηλαδή το αποδεχόμαστε, έτσι μας μάθανε οι μανάδες μας, το αποδεχόμαστε. Πόσο αποδεκτό είναι για μια γυναίκα που είναι απόλυτα θεμητό, δηλαδή και μια γυναίκα θέλει να ευχαριστηθεί τον έρωτα, το σεξ? Πόσο όμως θεμητό είναι για την ελληνική κοινωνία να πούμε ότι μια γυναίκα αναζητά εκείνη ερωτικό σύντροφο, ας πούμε, με τα μανίας να βρει για να κάνει σεξ και να ευχαριστηθεί? Δεν είναι καταρχήν κάτι συνηθισμένο και ούτε κάτι που εύκολα γίνεται αποδεκτό. Ακόμα και για μένα την ίδια, που δεν θεωρώ τον εαυτό μου συντηρητικό. Ναι. Αλλά υπάρχει αυτή η θεωρία που λέει ότι οι γυναίκες χρειάζονται το συνέστημα προκειμένου να συνευρεθούν ερωτικά με κάποιον. Το πιστεύεις σε αυτό, Δήμητρα, δηλαδή? Τις περισσότερες φορές ισχύει. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι προνόμιο των ανδρών η σωματική έλξη, η καθαρά σωματική έλξη για κάποιον, για κάποια. Ισχύει για τις γυναίκες κάποιες φορές. Βέβαια, η ταινία είναι γαλλική και εκεί οι άνθρωποι, τουλάχιστον η ιστορία της φιλμογραφίας τους, μας δείχνει ότι είναι πολύ εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους αναζητήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται αυτό, πιστεύεις?
Από ό,τι ακούω, και μάλιστα πρόσφατα διάβαζα στα νέα ένα σχετικό αφιέρωμα για τις σχέσεις που έχουν γίνει μέσω διαδικτύου, είναι κάτι που... Συμβαίνει. Και που παίρνουν και οι πρωτοβουλίες, ας πούμε, γιατί στη θεατρική παράσταση, την ταινία, εγώ δεν την έχω δει, για να είμαι ειλικρινής.